σε όλη αυτήν την περίοδο και καλείται να διαδραματίσει πολύ περισσότερο έναν ρόλο αδιαμεσολάβητης δημόσιας ενημέρωσης. Ο λόγος που μεταδίδεται και από την ΕΡΤ Open είναι διότι ο αγώνας των ανθρώπων που έζησαν το μαύρο και επέζησαν του μαύρου συγκροτεί υπόδειγμα αχειραγώγητης αυτοδιαχειριζόμενης ενημέρωσης. Και με αυτό το συμβολικό τρόπο θα ήθελα να τιμήσω αυτόν τον αγώνα. Ο λόγος αυτής της επισήμανσης είναι γιατί η χώρα μας κατατάσσεται δυστυχώς σε πολύ χαμηλή θέση στο πεδίο της ελευθεροτυπίας, 91η από τους Reporter χωρίς σύνορα, ενώ ακόμη και στην πρώτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διαφθορά επισημαίνεται ακριβώς το πρόβλημα που εντοπίζεται στην ενημέρωση στη χώρα μας, πρόβλημα που συνδέεται και από αυτό το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την διαφθορά και την διαπλοκή. Η Βουλή αυτής της περίοδου θα μπει στην διαδικασία της ενημέρωσης θαρετά και δεν θα μπει στον παραμορφωτικό φακό μηντιακών συμφερόντων που ενοχλούνται όταν το Κοινοβούλιο λειτουργεί. Η Βουλή θα μεριμνά για την άμεση και επίσημη ενημέρωση των πολιτών για το κοινοβουλευτικό έργο, που είναι πολυδιάστατο, που έχει να κάνει όχι μόνο με την νομοθεσία και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά έχει να κάνει ακόμη με την παιδεία, με τον πολιτισμό, με την κοινοβουλευτική διπλωματία, με την πρόσβαση των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες. Πρώτο βήμα για αυτήν την πρόσβαση, ή μάλλον αναγκαίο βήμα, είναι η πρόσβαση των πολιτών άμεσα στην ενημέρωση. Ήδη ελήφθησαν κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου στρεβλώσεις που είχαν εντοπιστεί σε προηγούμενες περιόδους να αποκατασταθεί, να αποκατασταθούν. Σε αυτήν την περίοδο θα μεταδίδονται απευθείας από το κανάλι της Βουλής, αλλά και στο διαδίκτυο, όλες οι συνεδριάσεις των Επιτροπών. Δεν θα υπάρξει, δηλαδή, αυτή η εγκατάλειψη των πολιτών στην παραπληροφόρηση και στην παραποίηση του περιεχομένου των κοινοβουλευτικών τεκτενωμένων που εντοπίστηκε σε προηγούμενες περιόδους. Θα υπάρξει άνοιγμα της Βουλής στις κοινωνικές ομάδες και κατηγορίες που θέλουν να παρέμβουν στο Κοινοβούλιο. Δείγματα αυτού του ανοίγματος δείξαμε στο πρώτο διάστημα από τους πρώτους που υποδέχθηκα ως πρόεδρος της Βουλής ήταν οι εκπρόσωποι του αντιρατσιστικού, αντιφασιστικού συλλαλητηρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και οι οποίοι κατέθεσαν ψήφισμα αλλά και συζήτησαν μαζί μου όλα τα ζητήματα που έβγαιναν μέσα από το συλλαλητήριο και μέσα από την διαδήλωση. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένας προσήκον τρόπος για να ξανααποκτήσει το Κοινοβούλιο την υπόστασή του ως γνήσιου αντιπροσώπου της κοινωνίας και των πολιτών και όχι ως απόξενου εκπροσώπου αλλότριων συμφερόντων. Το Κοινοβούλιο υποδέχεται και ανοίγει τις πόρτες του στη νέα γενιά, στους μαθητές. Εχθές είχα συνάντηση με 35 μαθητές από το Λύκειο Ζακύνθου. Ανοίγει και τις πύλες του στους ανθρώπους που πραγματοποιούν έρευνα και οι οποίοι
αναζητούν πρόσβαση στο πλούσιο αρχιακό υλικό της Βουλής και του Ιδρύματος της Βουλής και της Βιβλιοθήκης της Βουλής που πρέπει να αξιοποιηθούν. Στο πλαίσιο των νέων πρωτοβουλειών που θα αναλυφθούν στην επόμενη περίοδο, εντάσσεται και η ενίσχυση και υποστήριξη των βουλευτών με την διευκόλυνσή τους στην άσκηση του έργου τους, αλλά και με έμφαση στην τήρηση των υποχρεώσεών τους. Και εδώ θέλω να είμαι σαφής, είναι παραμορφωτική της πραγματικότητας η δαιμονοποίηση των βουλευτών και η εμφάνισή τους ως προνομιούχων εκπροσώπων. Υπάρχουν πράγματι, ή υπήρχαν κατά την προηγούμενη περίοδο, ελπίζω ότι σε αυτήν την περίοδο δεν θα υπάρχουν, παραδείγματα αντικοινοβουλευτικά βουλευτών, των οποίων η Ολομέλεια ή οι Επιτροπές δεν άκουσαν τη φωνή. Βουλευτών οι οποίοι μόνον μπορεί να εισέπραταν την αποζημίωση. Δεν είναι όμως αυτός ο κανόνας και αυτό πρέπει να υποθεί. Υπάρχουν και υπήρχαν και ελπίζω ότι θα υπάρχουν ολοένα και περισσότεροι βουλευτές που καταθέτουν και καταβάλουν το σύνολο της αποζημίωσής τους για να υπηρετήσουν τον κοινοβουλευτικό τους ρόλο, που πολλές φορές καταβάλουν και εξιδίων, εάν έχουν, για να υπηρετήσουν τον κοινοβουλευτικό τους ρόλο, και αυτό το παράδειγμα και υπόδειγμα πρέπει να ενισχυθεί. Από την άλλη, πρέπει να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κατάχρησης ουσιαστικά των διευκολύνσεων προκειμένου να υπηρετηθούν άλλες λειτουργίες που δεν έχουν σχέση με τον ρόλο του βουλευτή που βρίσκεται και εντός της Βουλής φυσικά αλλά και στο πεδίο της κοινωνίας και στην περιφέρειά τους και στην περιφέρειά του και στα κινήματα και στον δρόμο και στους εργασιακούς χώρους. Έτσι λοιπόν, στην παρούσα περίοδο θα εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει ότι αν υπάρχουν αδικαιολόγητες μη προσελεύσεις σε πάνω από 5 συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των Επιτροπών θα υπάρχει περικοπή της αποζημίωσης κατά το 1/5. Θα εφαρμοστεί αυτό διότι αποτελεί και την εγγύηση ότι η Βουλή θα διαβουλεύεται ως ζωντανό συλλογικό σώμα και όχι ως φάντασμα εκπροσώπησης με υποτυπώδη έως συμβολική εκπροσώπηση. Στο ίδιο πνεύμα θα σας πω μία πρώιμη ιδέα που δεν έχει μεταφραστεί σε πρόταση. Και θα μου επιτρέψετε επίσης να πω ότι δεν είναι η πρόθεση η δική μου ως Προέδρου της Βουλής να προκαταλάβω καταστάσεις χωρίς διαβούλευση. Όμως, στο ίδιο πλαίσιο, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε την κατάργηση της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους βουλευτές για την παρουσία τους στις επιτροπές. Γιατί το πνεύμα του κανονισμού της Βουλής είναι ότι αυτή η παρουσία αποτελεί πεδίο, αποτελεί κομμάτι του κοινοβουλευτικού τους ρόλου. Από την άλλη πλευρά, οι βουλευτές για να μπορούν να ανταποκριθούν στο κοινοβουλευτικό τους καθήκον θα πρέπει να απολαμβάνουν όλες εκείνες τις εγγυήσεις που προϋποτίθενται, προκειμένου να μπορούν ακόλυτα να συμμετέχουν στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Δεν μπορεί να υπάρχουν διαδικασίες που αποξενώνουν το βουλευτή από την γνώση και την παρέμβαση. Δεν μπορεί να επαναληφθούν τα φαινόμενα των κατεπηγόντων νομοσχεδίων που κανείς δεν προλάβαινε να διαβάσει και που ψηφίζονταν από αδιάβαστους στην πραγματικότητα εκπροσώπους του λαού, οι οποίοι εν συνεχεία από την εφαρμογή των διατάξεων συνειδητοποιούσαν τις τρευλώσεις.
Τα κατεπήγοντα λοιπόν δεν μπορεί να επαναληφθούν, επιτρέπονται εξάλλου μόνο όταν συντρέχει ακριβώς κατεπήγουσα περίπτωση. Επίσης δεν μπορεί να επαναληφθούν οι τροπολογίες της τελευταίας στιγμής σε άσχετα νομοσχέδια. Οι βουλευτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα νομοσχέδια, να τα μελετούν, να παρεμβαίνουν με προτάσεις και σε αυτή τη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν μόνο αν ακολουθούνται κατά κανόνα οι τακτικές διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Νομίζω ότι θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε επ' ευκαιρία της κατάθεσης και συζήτησης του πρώτου νομοσχεδίου που εχθές κατατέθηκε από την κυβέρνηση και το οποίο ήδη παρέπεμψα στις τρεις συναρμόδιες επιτροπές, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή Δικαιοσύνης Δημόσιας Τάξης και στην Επιτροπή, με συγχωρείτε, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ένα άλλο υπόδειγμα συζήτησης και πραγματικής επεξεργασίας του νομοσχεδίου. Επί τη ευκαιρία να σας ενημερώσω ότι αυτό το πρώτο νομοσχέδιο θα συζητηθεί, θα εισαχθεί στις συναρμόδιες επιτροπές την Παρασκευή. Η παραπομπή σε συναρμόδιες επιτροπές θα εφαρμόζεται, δεν θα επαναληφθεί δηλαδή το φαινόμενο να εισάγονται νομοσχέδια που περιέχουν διατάξεις αρμοδιότητας άλλης επιτροπής χωρίς η επιτροπή αυτή να εμπλέκεται στην διαδικασία της συζήτησης και της νομοπαρασκευής. Και επίσης θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί και για την πρώτη πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και επίσης θα παραπεμφθεί αρμοδίως, διότι δεν επιτρέπεται και οι προτάσεις νόμου που κατατίθενται από την αντιπολίτευση ή τη Βουλή να αραχνιάζουν για μήνες ή και χρόνια στα συρτάρια. Το έχουμε και αυτό το φαινόμενο δει. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι σε όλη την διάρκεια από την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας που έλαβε χώρα στις 18 Φεβρουαρίου έχει ξεκινήσει και σταδιακά υλοποιείται η συγκρότηση όλων των επιτροπών. Σε πρώτη προτεραιότητα συγκροτήθηκαν οι διαρκείς επιτροπές και εξέλεξαν τα προεδρία τους την προηγούμενη Τετάρτη. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε κανονική διαδικασία εκλογής με τρεις κάλπες και με κανονική εκφώνηση και αναμεταδόθηκε ζωντανά όπως πρέπει να γίνεται στις διαδικασίες εκλογής. Επίσης έχουν αρχίσει να συγκροτούνται μια σειρά άλλων επιτροπών. Οι εξημών κοινοβουλευτικοί συντάκτες γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολλές οι επιτροπές της Βουλής και προϋποθέτει η συγκρότησή τους κάθε φορά την εξεύρεση του αναγκαίου μέτρου για την εκπροσώπηση, για την αναλογική εκπροσώπηση των κομμάτων, αλλά και για την διασφάλιση εκπροσώπησης όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων. Σε αυτό το πλαίσιο θέλω να σας πω ότι το puzzle που πρέπει κάθε φορά να συνθέτει κανείς έχει συντεθεί σε όλες τις διαδικασίες συγκρότησης πάντοτε εποφελία των μικρότερων κοινοβουλευτικών ομάδων, όπως πρέπει να γίνεται σε μία δημοκρατία. Και αν θέλετε, εν συνεχεία μπορούμε να εξειδικεύσουμε για να μην τα λέω όλα εξ αρχής. Θα συνεδριάσει την επόμενη Δευτέρα η λεγόμενη Επιτροπή των Δημοσίων Επιχειρήσεων, η Επιτροπή του άρθρου 49α
του κανονισμού της Βουλής για να ακούσει την προτινόμενη ως νέα διοικήτρια του ΟΑΕΔ, την κυρία Καραμεσίνη. Και σιγά σιγά συνεδριάζουν και εκλέγουν τα προεδρία τους όλες οι επιτροπές. Θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι η αρχή που εφαρμόζεται είναι ότι δίνεται στις κοινοβουλευτικές ομάδες αρκετός χρόνος προκειμένου να ανταποκρίνονται, ειδικά στις πολυμελείς κοινοβουλευτικές ομάδες, προκειμένου να ανταποκρίνονται στην πρόσκληση για ορισμό μελών. Παρόλα αυτά, σε πολλές περιστάσεις έχουμε διορθώσεις και επαναλήψεις και αιτήματα νέας συγκρότησης επιτροπών, ακόμα και μετά τη συγκρότησή τους. Θέλω επίσης να σας πω ότι στην διάρκεια της μέχρι σήμερα κοινοβουλευτικής περίοδου έχει πραγματοποιηθεί, πέραν των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, μία συνεδρίαση της Ολομέλειας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και μία συνεδρίαση της Ολομέλειας για το αίτημα άρσης ασυλίας του κυρίου Γεωργιάδη. Θέλω να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι κατά τη συνεδρίαση αυτή που έγινε στις 24 Φεβρουαρίου του 2015 μίλησαν 24 ομιλητές, πάρα πολλοί για περισσότερες από μία φορές, οι συντριπτικά περισσότεροι από την αξιωματική αντιπολίτευση και την αντιπολίτευση. Διήρκεσε η συνεδρίαση περισσότερο από κάθε άλλη τέτοια συνεδρίαση και αυτή είναι μία αρχή, η αρχή δηλαδή της προστασίας της ελευθερίας έκφρασης των βουλευτών, είναι μία αρχή η οποία θα εφαρμόζεται απαρέγκλιτα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι αυτή η ελευθερία έκφρασης ουσιαστικά χρησιμοποιείται κατά της Προέδρου που επιλέγει να την εγγυάται. Έρχομαι τώρα στα θέματα προγραμματισμού και ενημέρωσης. Το νομοσχέδιο το οποίο ήδη παραπέμφθηκε στις αρμόδιες επιτροπές θα συζητηθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός. Εκείνο για το οποίο θέλω να ενημερώσω είναι ότι θα αποτελέσει αρχή μου η διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς να ενισχύεται και να ενθαρρύνεται. Αυτό σημαίνει ότι στις περιπτώσεις που θα γίνονται αιτήματα ακρόασης περισσότερων φορέων από αυτούς που προβλέπει καταρχήν ο κανονισμός, θα γίνονται δεκτά. Έχει σημασία η Βουλή να ακούει την κοινωνία. Και επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω για το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν οι συνεδριάσεις της Επιτροπής των Επιτροπών. Αυτό βέβαια θα το ρυθμίσουν οι πρόεδροι των συναρμοδίων Επιτροπών για το νομοσχέδιο. Θα υπάρξει επίσης την Τρίτη το απόγευμα συνεδρίαση ειδική για την επανασυγκρότηση και αναβάθμιση της Επιτροπής Διεκδίκησης των Γερμανικών Επανορθώσεων και Αποζημιώσεων. Είναι μία ιστορική υποχρέωση της Βουλής να φέρει εις πέρας την αποστολή που ανέλαβε ήδη από την προηγούμενη περίοδο και να διεκδικήσει ακόμη πιο μαχητικά και ουσιαστικά με παρεμβάσεις απευθείας και στα κοινοβούλια των Ευρωπαϊκών χωρών και στο Ευρωκοινοβούλιο την αποπληρωμή αυτού του χρέους. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα και ειδικότερα τη Δευτέρα η Βουλή θα τιμήσει γυναίκες οι οποίες αγωνίστηκαν για δικαιώματα, για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, δείχνοντας έτσι ότι η μέρα της γυναίκας δεν είναι μέρα επαιτειακών εκδηλώσεων, αλλά η μέρα υπόμνησης του αγώνα που έχουν δώσει γυναίκες διαχρονικά
στην ιστορία και Ελληνίδες οι οποίες έχουν αφήσει ανεξίτηλο το χνάρι τους στην ιστορία μας και η Βουλή ως ελάχιστο χρέος θα τις τιμήσει. Την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή η ορκομοσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και τέλος την ερχόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, του συλλογικού αυτού οργάνου που προβλέπεται ότι αποτελείται από συγκεκριμένη σύνθεση, η οποία θα συμπληρωθεί στις επόμενες ημέρες με την εκλογή και του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, αφού συγκροτηθεί η Επιτροπή αυτή. Εν σχέση με τον προγραμματισμό των αμέσως επόμενων βημάτων, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι την μεθεπόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί η συγκρότηση της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους. Ήδη είναι σε προπαρασκευή και προετοιμασία η συγκρότηση αυτής της Επιτροπής και μέχρι την επίσημη ανακοίνωσή της θα υπάρξει και ενδελεχέστερη ενημέρωση, αλλά και ενημέρωση των πολιτών για το μείζον αυτό ζήτημα της ανάγκης αποκωδικοποίησης και καταγραφής εκείνων των συντοιχείων, εκείνων των δανειακών συμβάσεων, εκείνων όλων των παραμέτρων που συντέλεσαν στην συγκρότηση αλλά και στην διόγκωση του χρέους. Και θα ήθελα να σας πω ότι θα υπάρξει ειδική αντιστοίχηση των συμβάσεων εκείνων που αποδεδειγμένα είναι συμβάσεις διαφθοράς, είναι συμβάσεις μιζών, των συμβάσεων εκείνων με τις οποίες έχει ασχοληθεί ήδη η Βουλή, αλλά και εκείνων για τις οποίες έχουν διαβιβαστεί δικογραφίες στη Βουλή χωρίς να έχει ασχοληθεί η Βουλή, με τις αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις που συνήφθησαν για να αντιμετωπιστούν οι αναγκαίες εκταμιεύσεις. Η υπόθεση της Siemens, οι υποθέσεις των εξοπλιστικών, είναι υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη Βουλή, έχουν υπάρξει πορίσματα της Βουλής σε σχέση με την ζημία του ελληνικού δημοσίου και είναι αναγκαίο να ξέρουν οι πολίτες σε ποιο βαθμό συντέλεσαν αυτές οι συμβάσεις διαφθοράς στην διόγκωση του χρέους. Μιας και μίλησα για δικογραφίες, θα ήθελα να σας πω ότι στην καινούργια περίοδο έχουμε εδώ και τη νέα πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας που είναι η τρίτη αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Χαραλαμπίδου. Στην νέα αυτή περίοδο θα εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα που ρητά προβλέπουν ότι άρση ασυλίας του βουλευτή γίνεται και η Βουλή έχει δικαίωμα να αρνηθεί αυτή την άρση μόνον όταν υποκρύπτεται πολιτική σκοπιμότητα στην αίτηση για άρση της ασυλίας. Μόνον τότε μπορεί να παρεμβαίνει η Βουλή μη έροντα στην ασυλία. Είναι μία διάταξη που όχι απλώς έχει παραβιαστεί κατάφορα, είναι μία διάταξη η οποία κατ' επανάληψη έχει περιφρονηθεί, είναι μία διάταξη όμως που θα εφαρμοστεί πια απαρέγκλητα. Στο ίδιο μήκος κύματος θα ήθελα να πω ότι θα υπάρξει πρόταση στο πλαίσιο της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής για να συγκροτηθεί αντίστοιχο όργανο και να προβλεφθεί αντίστοιχη διαδικασία προκειμένου οι ποινικές δικογραφίες που διαβιβάζονται από την Εισαγγελία στη Βουλή προκειμένου να ασκήσει η Βουλή την αρμοδιότητά της, να μην πέφτουν στο πηγάδι. Να καθίστανται αντικείμενο μελέτης και ενεργού και ενσυνείδητης τοποθέτησης στη Βουλή. Δεν χρειάζεται να πω ότι από προηγούμενες περιόδους υπάρχουν κάποιες εκατοντάδες δικογραφίες, τις οποίες κανείς δεν άνοιξε καν.
Δεν χρειάζεται να πω ότι αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα ανισότητας ενώπιον του νόμου, αυθαιρεσίας, ασυδοσίας, προνομιακής μεταχείρισης κυβερνητικών προσώπων. Δεν χρειάζεται να πω ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν χρειάζεται να πω ότι αυτή η Βουλή δεν θα συμβάλλει στο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αλλά αντίθετα θα συμβάλλει στο να υπάρξει διαφάνεια, λογοδοσία και λειτουργία της Βουλής προς την κατεύθυνση της απόδοσης δικαιοσύνης, γιατί δεν πρέπει να παραλείπουμε να υπενθυμίζουμε ότι η Βουλή έχει έναν διτό ρόλο, έχει και μία λειτουργία που άπτεται της απονομής της δικαιοσύνης όπως της αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα και από τον κανονισμό της Βουλής. Σε σχέση με την λειτουργία του Κοινοβουλίου θα ήθελα να διευκρινίσω ή να εξηγήσω ή να ενημερώσω για κάποια ζητήματα, γιατί και πάλι δυστυχώς παρατηρείται μια οργιώδης παραπληροφόρηση και παραποίηση της πραγματικότητας. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι η Βουλή πρέπει και θα διεκδικεί να λειτουργεί με όλους τους βουλευτές της. Αυτό σημαίνει ότι θα αξιώνει εκείνοι οι οποίοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο Κοινοβούλιο να παρίστανται και να μην απουσιάζουν. Ταυτόχρονα θα αξιώνει εκείνοι οι οποίοι εμποδίζονται λόγω άλλων καταστάσεων όπως είναι η προσωρινή κράτηση, να μην εμποδίζονται παρά μόνον στο πλαίσιο που επιτρέπει ο νόμος και το Σύνταγμα. Υπενθυμίζω γιατί έχει μία σημασία να ακουστούν αυτά τα ζητήματα. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι ρητά ο νόμος προβλέπει ότι η άρνηση χορήγησης άδειας μπορεί να υπάρχει μόνον με ειδική αιτιολογία του οργάνου το οποίο αρνείται τη χορήγηση της άδειας. Εκείνο το οποίο έχει συμβεί στην τρέχουσα περίοδο είναι ότι για όλες τις συνεδριάσεις, είτε πανηγυρικές είτε εκλογικές, δηλαδή και για τη συνεδρίαση είτε ουσιαστικές, δηλαδή και για τη συνεδρίαση της ορκομοσίας και για τη συνεδρίαση της εκλογής Προέδρου και για τη συνεδρίαση της εκλογής Αντιπροέδρων της Βουλής και για τις 4 συνεδριάσεις προγραμματικών δηλώσεων και για τη συνεδρίαση εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, δόθηκαν κανονικά άδειες στα μέλη του Κοινοβουλίου που είναι προφυλακισμένα, στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χρυσής Αυγής. Αυτό για πρώτη φορά δεν έγινε στη συνεδρίαση άρσης ασυλίας του κυρίου Γεωργιάδη. Σε μια συνεδρίαση δηλαδή, η οποία αφορούσε τη δικαστική λειτουργία της Βουλής, διότι η άρση ασυλίας εμπίπτει σε ένα πεδίο όπου συναντιέται η κοινοβουλευτική λειτουργία με την δικαστική, και σε μια συνεδρίαση επίσης όπου η απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των παρόντων επηρεάζει και την πλειοψηφία με την οποία αποφασίζει η Βουλή. Αυτό το αποτέλεσμα δεν επιτρέπεται να επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες παρά μόνον όταν οι παράγοντες αυτοί ενεργούν στο πλαίσιο του νόμου και του Συντάγματος. Ως πρόεδρος της Βουλής έκρινα ότι αυτή η για πρώτη φορά μεταβολή της πρακτικής που είχε σημειωθεί σε όλη την διαδικασία, δηλαδή η για πρώτη φορά άρνηση χορήγησης άδειας και πολύ ειδικότερα η ανετιολόγητη άρνηση, διότι ως αιτιολογία αναφερόταν μόνον ότι δεν χρειάζεται να χορηγηθεί άδεια για να υπάρξει παρουσία στη Βουλή, δεν ήταν στο πλαίσιο
της πρόβλεψης του νόμου και του συντάγματος. Πρέπει να πω και οφείλω να το πω ότι κάλεσα όλους τους αντιπροέδρους της Βουλής, δηλαδή και τους τρεις αντιπροέδρους που έχουν εκλεγεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μητρόπουλο, τον κύριο Μπαλάφα, την κυρία Χαραλαμπίδου, αλλά και τους αντιπροέδρους που προέρχονται από την αντιπολίτευση, τον κύριο Κακλαμάνη, τον κύριο Λικούδη, τον κύριο Λαμπρούλη. Τους έθεσα το ζήτημα, συζητήσαμε και αποφασίσαμε αυτό ακριβώς που είπα και στην πρώτη συνεδρίαση, στην συνεδρίαση, να εισηγηθούμε δηλαδή στην Ολομέλεια ως κυρίαρχο όργανο την αναβολή της συνεδρίασης για να είναι πλήρης η σύνθεση της Βουλής. Όσα εντεύθεν έγιναν είναι απολύτως κακόπιστα, είναι δε και απολύτως αποπροσανατολιστικά. Είναι αντιληπτό ότι κάποιοι ανησυχούν με την προοπτική να ακυρωθούν ρυθμίσεις οι οποίες ψηφίστηκαν στην προηγούμενη περίοδο, ρυθμίσεις μνημονιακές, οι οποίες ψηφίστηκαν με λιγότερους από 151 βουλευτές. Είναι πρόδειλο ότι αυτή η ανησυχία ήταν που πυροδότησε και αυτήν την αντίδραση. Όμως η αντίδραση αυτή ήταν απολύτως κακόπιστη, με δεδομένο ότι είχε υπάρξει διαβούλευση στο πλαίσιο του Προεδρείου και απόφαση για συλλογική εισήγηση. Έρχομαι τώρα στο θέμα που επίσης έχει... Δύο θέματα έχουν απασχολήσει σε σχέση με τους βουλευτές. Με πολύ δυσανάλογο τρόπο σε σχέση με τα προβλήματα και τα αντικείμενα του Κοινοβουλίου, αλλά έχει μία σημασία η Βουλή και ως Προεδρός της και εγώ να απαντούμε σε αυτά και να παρέχουμε πρωτογενή ενημέρωση. Πρώτον, σε σχέση με τους χώρους της Βουλής. Χθες έγινε αυστηρά με κλήρωση η διάθεση χώρων στους βουλευτές των περιφερειών. Και λέω αυστηρά με κλήρωση, γιατί σε άλλες περιόδους αυτή η αρχή παραβιαζόταν. Επίσης, για να γίνει αυτή η διαδικασία, ζητήθηκε από μη κοινοβουλευτικούς παράγοντες, μη δικαιούμενους να χρησιμοποιούν κοινοβουλευτικούς χώρους, να απελευθερώσουν τους χώρους αυτούς. Η ίδια πρακτική θα ακολουθηθεί και για το κυρίως κτίριο του Κοινοβουλίου, διότι είναι παραλογισμός να καταλαμβάνονται χώροι από μη κοινοβουλευτικά πρόσωπα, πολύ μεγάλοι χώροι, την ίδια ώρα που οι βουλευτές δεν έχουν χώρο να μελετήσουν, δεν έχουν στην κυριολεξία ένα γραφείο και μία καρέκλα για να κάτσουν. Επομένως, σας ανακοινώνω ότι αύριο με επιστολή μου θα ζητήσω από τους τρεις πρώην πρωθυπουργούς που έχουν γραφεία στο κεντρικό κτίριο του Κοινοβουλίου και δεν είναι μέλη του Κοινοβουλίου, να παραχωρήσουν, να αποδώσουν για την ακρίβεια τους χώρους αυτούς στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να αξιοποιηθούν ακριβώς για το κοινοβουλευτικό έργο. Δεύτερο θέμα, και επίσης θα υπάρξει μία διαδικασία ανακατανομής των χώρων εντός του Κοινοβουλίου με τρόπο που να επιτρέπει και στους βουλευτές και στους εργαζομένους του Κοινοβουλίου να μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν ακόλυτα στην διαδικασία την κοινοβουλευτική, γιατί πρέπει να σας πω και οφείλω να το πω ότι υπάρχουν στο Κοινοβούλιο άνθρωποι που εργάζονται πάρα πολύ σκληρά, ατέλειωτες ώρες, δίνοντας πραγματικά την ψυχή τους, άνθρωποι που ψυχοφαντούνται ως αργόσχολοι, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι καταβάλουν μόχθο για να μπορεί το Κοινοβούλιο να λειτουργεί και δεν μπορεί να συνεχιστεί να γίνεται αυτό
σε συνθήκες που ουσιαστικά δημιουργούν μία κατάσταση ασφυξίας. Βουλευτικά αυτοκίνητα. Υπάρχει μία... Καταρχάς θέλω, μολονότι ως αρχή μου έχω να μην κοινολογώ πράγματα που λέγονται σε κλειστές συνεδριάσεις, θα ήθελα να εκφράσω την κατάπληξή μου για την οργιώδη παραπληροφόρηση που εμφάνισε βουλευτές μιας συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής ομάδας να σηκώνουν περίπου αντάρτικο σε σχέση με τα βουλευτικά αυτοκίνητα. Οι κύριοι που γράψατε αυτά που γράψατε, να ελέγξετε τις πηγές σας και να είστε πιο φιδωλοί σε αυτού του τύπου την καταγραφή, η οποία απέχει παρασάγκας από την πραγματικότητα. Βουλευτικά αυτοκίνητα, λοιπόν. Υπάρχει μία σύμβαση leasing για τα αυτοκίνητα της Βουλής. Η σύμβαση αυτή λήγει στα τέλη του Δεκέμβρη του 2015. Η απόφαση που έλαβα αφού συνεκτίμησα τα πράγματα είναι η εξής. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να μπούμε σε μία διαδικασία στην λογική που μας προσκάλεσε και η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού, να μπούμε σε μία διαδικασία να αναθεωρήσουμε και να αναλογιστούμε τις δαπάνες που πραγματοποιεί η Βουλή και τους λόγους για τους οποίους τις πραγματοποιεί. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να μπούμε και σε μία διαδικασία εκλογήκευσης και εγγύησης ότι οι βουλευτές που θέλουν να ασκήσουν το έργο τους θα μπορούν να το ασκήσουν ακόλυτα, διότι δεν έχει νόημα να αποφασιστούν ρυθμίσεις οι οποίες τελικά θα απενεργοποιήσουν τους καλούς βουλευτές, θα τους κάνουν να μην μπορούν να μεταβούν στην περιφέρειά τους ή να μην μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα σε πολλές υποχρεώσεις μέσα σε μια μέρα. Η λύση είναι, και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό πεδίο. Η Βουλή βεβαίως ως αντισυμβαλόμενος μιας ιδιωτικής εταιρείας δεν μπορεί να καταγγείλει από τη μία μέρα στην άλλη τη σύμβαση αυτή. Οφείλει να δώσει ένα περιθώριο στον αντισυμβαλόμενό της προκειμένου να προετοιμαστεί και να ανταποκριθεί. Έτσι λοιπόν θα καταγγείλουμε τη σύμβαση αυτή αρχής γενομένης από 1η Σεπτέμβρη. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα και στην αντισυμβαλόμενη εταιρεία να προετοιμαστεί και στη Βουλή να θωρακιστεί από νομικές ενέργειες ακύρωσης της καταγγελίας, αλλά και στο Κοινοβούλιο να επανεκτιμήσει, και αυτό δεν είναι μία απόφαση που θα την πάρει μονομερός η Πρόεδρος, ούτε θα την πάρει μονομερός οποιαδήποτε κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτή είναι μία απόφαση που πρέπει να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο, γιατί άπτεται της συλλογικής λειτουργίας της Βουλής. Να συζητήσουμε λοιπόν και να επανεκτιμήσουμε τον τρόπο με τον οποίο υποβοηθούνται οι βουλευτές στο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μετάβασής τους, να μην τους αποστερήσουμε εργαλεία και μέσα για αυτό το σκοπό, αλλά και να φροντίσουμε να υπάρξει εκλογήκευση στις δαπάνες και με πρόβλεψη πολύ συμφερότερων, πολύ πιο συμφερουσών συμβάσεων και με προβλέψεις άλλες οι οποίες μπορούν να φτάσουν σε σημεία μεγάλης δημιουργικότητας. Πρέπει να σας πω ότι η εξοικονόμηση είναι κάτι που φαίνεται ότι πρέπει να παρίσταται αρκετά ευχερές με βάση τα πρώτα δείγματα τουλάχιστον που έχω από την ενημέρωση σε σχέση με το πώς υλοποιείται η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Νομίζω ότι από πάρα πολλά πεδία μπορούν να εξοικονομηθούν πόροι και νομίζω ακόμη ότι η Βουλή πρέπει να μπει και σε μία διαδικασία απόδοσης ενός μεριδίου των πόρων της στην κοινωνία μέσα από κοινωνικές παρεμβάσεις και στήριξη κοινωνικών αγώνων. Θέλω να σας πω ότι με λύπη μου διαπίστωσα όλο αυτό το διάστημα ότι τα προνόμια δεν είναι των βουλευτών,
αλλά ότι εντός Βουλής έχουν με έναν τρόπο επικρατήσει και παγιωθεί προνόμια που προσβάλλουν, που είναι περίεργα και προσβάλλουν την ισοτιμία των βουλευτών. Υπηρεσίες τις οποίες πληρώνει η Βουλή δεν είναι προσβάσιμες σε όλους, αλλά μόνο σε κάποιους. Διαδικασίες για τις οποίες καταβάλει αδρό αντίτιμο η Βουλή δεν είναι προσβάσιμες σε όλους, αλλά μόνο σε κάποιους. Και χωρίς κριτήρια και χωρίς εγγυήσεις. Όλα αυτά θα εξομαλυνθούν. Θα ήθελα να σας πω, χωρίς να επεκταθώ, ότι θα είναι απαρέγκλητη η τήρηση της διαφάνειας και της νομιμότητας στη διαδικασία της λειτουργίας της Βουλής και φαινόμενα που εντοπίστηκαν ήδη από την πρώτη μέρα και προσβάλλουν την νόμιμη και διαφανή λειτουργία της Βουλής δεν πρόκειται ούτε να αφαιθούν, ούτε να διαιωνιστούν, ούτε να επαναληφθούν. Λέγοντας αυτά, νομίζω ότι κάλυψα ένα ευρύ φάσμα. Φαντάζομαι ότι σίγουρα έχετε και πάρα πολλές ερωτήσεις, οπότε λέω να διακόψω εδώ. Αφού πρώτα σας απαντήσω και σε ένα άλλο θέμα πριν το θέσετε, και είναι η λειτουργία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, γιατί είδα κάποια δημοσιεύματα που πάλι υιοθετούν εκδοχές και καταγράφουν διαμαρτυρίες, χωρίς βέβαια αντικείμενο. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έχει ξεκινήσει από την επομένη της λειτουργίας, από την επομένη της εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Από την 19η του Φεβρουαρίου του 2015. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι ίσως από τις νωρίτερες, από τις προημότερες ενάρξεις του κοινοβουλευτικού ελέγχου, του εγγράφου κοινοβουλευτικού ελέγχου. Εν σχέση με το προφορικού κοινοβουλευτικού ελέγχου, του ενολομελία δηλαδή κοινοβουλευτικού ελέγχου, υπάρχει η εξής πρότασή μου και απόφαση εκλογήκευσης αυτής της διαδικασίας. Στην προηγούμενη περίοδο ήταν όχι απλώς απογοητευτική, ήταν εξοργιστική η άρνηση υπουργών αλλά και του Πρωθυπουργού να προσέλθουν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Νομίζω ήταν η πρώτη κοινοβουλευτική περίοδος όπου δεν υπήρξε απάντηση ούτε σε μία ερώτηση, επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό. Ταυτόχρονα ήταν η πρώτη κοινοβουλευτική περίοδος, θα σας δώσω και τα στοιχεία εν συνεχεία πιο αναλυτικά, αλλά ήταν η πρώτη κοινοβουλευτική περίοδος στην οποία υπήρξε τόσο μεγάλο ποσοστό μη προσέλευσης υπουργών και μη απάντησης σε ερωτήσεις, ακύρωσης ερωτήσεων και διαγραφής τους. Αυτό το φαινόμενο δεν μπορεί να επαναληφθεί και δεν μπορεί να επιτραπεί. Ο τρόπος για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι να υπάρξει μία οργάνωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου κατά τρόπον ώστε να κατανεμηθούν οι ημέρες κοινοβουλευτικού ελέγχου ανά Υπουργείο, ώστε και οι βουλευτές να γνωρίζουν ποιες ημέρες θα βρίσκεται εδώ και θα απαντά ο κάθε υπουργός και οι υπουργοί να αναλάβουν την υποχρέωση να παρίστανται και να απαντούν σε όλες τις επίκαιρες ερωτήσεις που τους τίθενται σε συγκεκριμένη μέρα. Για το σκοπό αυτό θα αποσταλεί έγγραφο στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης προκειμένου να προσδιορίσουν οι υπουργοί σε ποιες ημέρες την εβδομάδα, ποια ημέρα ο κάθε υπουργός θα δεσμευθεί ότι θα προσέρχεται και αντίστοιχα να υπάρχει
ενημέρωση των βουλευτών ότι εκείνη την ημέρα προσδιορίζονται οι ερωτήσεις αρμοδιότητας του κάθε Υπουργείου. Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι επαναστατούν και κόπτονται που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει ο προφορικός κοινοβουλευτικός έλεγχος, ας μην αγωνιούν, θα ξεκινήσει πάρα πολύ άμεσα και θα ξεκινήσει με τέτοιο τρόπο που θα εγγυάται όχι μόνο τη διαδικασία αλλά και την ουσία. Ότι δηλαδή οι ερωτήσεις όχι απλώς θα κατατίθενται αλλά και θα απαντιούνται. Εδώ θα κλείσω και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και διευκρινήσεις. Να πούμε μόνο ότι πρέπει να λέτε το όνομά σας, το μέσο το οποίο εκπροσωπείτε και αν κάθεστε πίσω από τις κάμερες, αν είναι δυνατόν να σηκώνεστε όρθιοι ώστε να υπάρχει και οπτική επαφή. Ο λόγος...